Άγνοια για την τιμή, αλλά και τη μέθοδο επεξεργασία των απορριμμάτων, δήλωσε πως έχει ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, Λάμπρος Μπούκλης, σε συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παράλληλα, έκανε σαφές πως η αναφορά για πρόταση από οικολόγους δεν συμπεριλαμβάνει και αυτόν μέσα. Το πρώτο θέμα που φάνηκε να υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη είναι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου είδαμε να ολοκληρώνεται με επιτυχία ο διαγωνισμός. Και όπως είχαμε πριν από 15 μέρες αυτό το χώρο, ήταν θετικό ότι είχαμε καταλήξει σε 3 υποψήφιους αναδόχους. Είναι επίσης θετικό ότι πλέον υπάρχει ένας νόμιμος ανάδοχος για να μπορέσει να διαχειριστεί τα απορρίμματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ζητούμενο είναι να δούμε στην πράξη τα ποσοστά ανακύκλωσης, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι θα είναι 35% πάνω από τα ποσά που προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, λεγόμενος ΠΕΣΔΑ, και ότι τα κόστη διαχείρισης των απορριμμάτων θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο και για να το δούμε αυτό θα πρέπει να έχουμε περισσότερα αναλυτικά στοιχεία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διότι όπως γνωρίζετε εμείς δεν έχουμε κάποια εικόνα στα θέματα του διαγωνισμού.